συναδέλφους νωρίτερα, την Νικόλη Λιβαδάρη και την Έλλη Τριανταφύλου. Κυρία Χατζηγεωργίου, πραγματικά η επιλογή του Πρωθυπουργού προκάλεσε αίσθηση. Και αυτό γιατί δημοσιεύματα προηγούμενων ημερών που έλεγαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε στείλει σε όλους μήνυμα ότι όποιος περάσει από τα πάνελ του Sky δεν θα βρεθεί στα ψηφοδέλτια, ποτέ δεν διαψεύστηκαν και μάλλον ίσχυαν. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας το γυρνάει τούμπα μέσα σε ένα δεκαήμερο και αποφασίζει ο ίδιος να βρεθεί απέναντι τους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Το σχόλιο το οποίο ακούγεται στα social media δεν είναι κρυφό. Είναι ότι είναι. Καλημέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα κυρία Υπουργέ, πώς είστε? Καλά. Λοιπόν, ωραία τα τυπικά και τα ευγενικά. Να συνεχίσω τώρα το ερώτημα. Το σχόλιο το οποίο ακούγεται και θα το και το δίνω είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ που πάει μέχρι και στον Sky. Και τώρα χρειαζόμαστε την απάντησή σας. Νομίζω ότι αυτά τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει και έχει εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους πηγαίνει στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και οι λόγοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Ζητήσαμε τόσο debate με το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, όσο και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Δεν φοβόμαστε να αντιπαρατεθούμε σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Δεν φοβόμαστε να αντιπαρατεθούμε με τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης και με το πρόγραμμα το οποίο έχει δηλώσει ότι θα πραγματοποιήσει την επόμενη τετραετία. Και άρα ο Πρωθυπουργός πάει και σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Σε ένα εχθρικό περιβάλλον το οποίο δεν το λέμε εμείς. Νομίζω ότι όλη η κοινωνία κατανοεί ότι ο τηλεοπτικός σταθμός Sky είναι ένα εχθρικό περιβάλλον για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν φοβάται και πηγαίνει στο Sky να αντιπαρατεθεί, να παρουσιάσει το πρόγραμμα. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν ερωτήσεις δηλαδή που θα γίνουν στον Sky, οι οποίες δεν έχουν γίνει κάπου αλλού και κρίθηκε απαραίτητο? Γιατί αν συμβαίνει όχι, αυτό, νομίζω ότι έγινε μια προσπάθεια, το προηγούμενο διάστημα. Ο λόγος για τον οποίο είχαμε αποφασίσει το εμπάργκο στο Sky ήταν πολύ συγκεκριμένος και οι λόγοι είχαν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο ο Sky έκανε τηλεόραση, ο Sky αναπαρήγαγε τα fake news και ούτω καθεξής. Ξέρετε τι λένε όμως από το Sky, ότι ουσιαστικά επιβλήθηκε το εμπάργκο για μια πληροφορία, ένα ρεπορτάζ που είχε ένας δικός τους δημοσιογράφος, το οποίο μετά επιβεβαιώθηκε. Αυτό ήταν η γνωστή τοποθέτηση του Sky και εκείνη την περίοδο, αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ποια είναι η θέση και η στάση του Sky. Άλλωστε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία από χθεσινή, αν δεν κάνω λάθος, εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, που εμείς δεν είμαστε προφανώς γιατί έχουμε εμπάργκο, αλλά έχει 6 υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο πάνελ του, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αυτιάς. Άρα, ξέρουμε ποιος ήταν ο τηλεοπτικός σταθμός Sky. Εμείς άρα για το πολύ εμπάργκο παραμένει. Προφανώς και το εμπάργκο παραμένει. Λίγο, ο Πρωθυπουργός. Κάποιος θα νόμιζε ότι αφού πάει ο Πρωθυπουργός την Τρίτη. Και οι άλλοι δεν μπορούν τετάρτη, να πάνε ακόμα. Νομίζω εξήγησε. Προφανώς θα πάνε και οι υπόλοιποι. Έτσι, εξήγησε με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του, αναγγέλλοντας την αυριανή του παρουσία στο Sky, ότι πάει γιατί δεν του δόθηκε η ευκαιρία όπως εμείς επιθυμούσαμε και όπως προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να γίνουν οι δύο τηλεμαχίες, η μία αυτή με το σύνολο των πολιτικών αρχηγών και η δεύτερη με την αξιωματική αντιπολίτευση με τον κύριο Μητσοτάκη. Εφόσον αυτό δεν κατέστη δυνατό, ο Πρωθυπουργός δεν φοβάται να αντιπαρατεθεί, δεν φοβάται δηλαδή να εκθέσει τις απόψεις μας. Οι στελέχοι δεν θα πηγαίνουν, φοβούνται να αντιπαρατεθούν, δεν να απαγορεύεται. Δεν είναι ζήτημα φόβου αντιπαράθεσης. Λέω, ο λόγος που επιβλήθηκε το εμπάργκο στο Sky ήταν πολύ συγκεκριμένος και δεν έπαψαν να ισχύουν αυτοί οι λόγοι. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει και μόνο αυτός να πάει αύριο και να δώσει μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Sky. Ένα ερώτημα που έκανες πριν, για να μην το υποβάλεις ξανά εσύ, να το υποβάλω εγώ στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν και δημοσιογράφος πολλά χρόνια. Εγώ λέω ήταν κύριε Παναγιωτόπουλο, γίνεται υπουργός. Μέχρι να πεθάνω, το επάγγελμά μου δεν μπορεί να μου το πάρει κανένας. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω κολλήσει χιλιάδες ένσημα και δεν θα γίνω ένας άνθρωπος που θα ζει από την πολιτική. Ωραία. Το επάγγελμά μου είναι σεβαστό, είναι η προσωπικότητά μου, εντάξει, είναι η αυτονομία μου, είναι η ταυτότητά μου. Με βοηθάει, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν ξέρετε πώς κυρία μου και κύριε, κυρίες μου και κύριε, είμαι αυτοδημιούργητος, προέρχομαι από τη μεσαία τάξη, αυτή που χτύπησε ο κύριος Τσίπρας, δεν έχω τζάκια πίσω μου, δεν έχω επαγγελματισμό στην πολιτική, καταθέτω ένα μεράκι και μία αγάπη για να ισιώσω κάποια από τα στραβά που βλέπω. Δεν έκανε μία παύλα. Αφήστε μας να κάνουμε το ερώτημα, μισό λεπτό. Ακουμπήσατε τη φλέβα μου. Δημοσιογράφος, λοιπόν, που είστε. Την ευαισθησία μου ακουμπήσατε. Ως δημοσιογράφος και δικηγόρος. Για να πιαστώ από αυτό που έλεγε η Μάριον νωρίτερα και έχει δίκιο. Θα θέλατε να δείτε και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στα πλατό της ΕΡΤ πριν από τις εκλογές? Γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, η αλήθεια είναι. Εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να υποβάλουμε του έχουμε ερωτήματα. Έχουμε βέβαια απευθύνει πρόσκληση, νομίζω, πολλές φορές. Από πάρα πολλές. Λοιπόν, τώρα να σας δώσω ως δημοσιογράφος. Θα σας πω πολύ απλά. Εγώ δεν αποκλείω
ο Μητσοτάκης να δεχθεί μέχρι το τέλος. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε τα ΜΜΕ ο κύριος Τσίπρας και η ηγετική ομάδα του Μαξίμου ήταν απλώς λάθος. Προσπάθησε να κατασκευάσει εχθρούς του, γιατί είχε ανάγκη από κάποιους πολιτικούς και μηδιακούς εχθρούς, και εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι αυτή η στρατηγική δεν ωφέλησε καν τον ίδιο. Βεβαίως αυτή η στρατηγική του έβλαψε και τη δημοκρατία, έβλαψε και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Άρα να δούμε στην πράξη. Ήθελε να κατασκευάσει έναν εχθρό που λέγεται Sky. Τελικά ο Sky σε όλα τα χρόνια αυτά του κυρίου Τσίπρα, της διακυβέρνησης του Τσίπρα, δεν ανέβηκε? Δεν έγραψε πολύ ψηλά νούμερα στην τηλεθέαση? Τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός δεν υποχρεώνεται να υποκύψει στην ανάγκη των δημοσκοπήσεων που τον δείχνουν να είναι πολύ πίσω από το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και πάει στο Sky? Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά πρέπει να πάνε στην άκρη. Ό,τι έχει να πει κανείς πρέπει να το λέει. Πρέπει να συμμετέχουμε με αγωνιστικό τρόπο στη διαμάχη των ιδεών και να αφήνουμε τα προσωπικά και τα διαπροσωπικά στην άκρη. Πάντως και εσείς δεν ερχόσασταν εδώ για περίπου 5 μήνες. Χαίρομαι, θα σας απαντήσω με μία φράση. Χαίρομαι γιατί διορθώθηκε το λάθος. Δεν συμφωνούσατε. Λοιπόν, ακούστε, χαίρομαι γιατί διορθώθηκε το λάθος. Κύριε Χατζηγεωργίου, πάμε τώρα σε ένα θέμα. Ουσιαστικά είναι κοινή ερώτηση. Μακεδονία-Σκόπια. Και έρχεται ένα ερώτημα από τους πολίτες. Δεν ξέρω αν αυτό η τελευταία αποκάλυψη του ντοκουμέντου για την επιστολή του κ. Καραμαλή προς τον Μπούς θα επηρεάσει κάποιους ψηφοφόρους. Αυτό είναι θέμα του εκλογικού σώματος. Το ερώτημα όμως για τους πολίτες είναι και προς τα δύο κόμματα. Προς τη Νέα Δημοκρατία λέει, μα πώς πήγαιναν στελέχη σας και φώναζαν η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, όταν εδώ και 14 χρόνια υπήρχαν και άλλες συζητήσεις για Μακεδονία-Σκόπια, και προς το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ήταν κυβέρνηση 4 χρόνια. Θεωρεί ο κόσμος ότι δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζε τι έκανε ένας πρώην πρωθυπουργός, και θεωρούν οι πολίτες ότι το είχατε κουκουλώσει, και τώρα που ο κύριος Καραμαλής βγήκε και τοποθετήθηκε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας τόσο ανοιχτά και άφησε και τις αιχμές του για τις πρέσπες, είπατε κι εσείς να περάσετε στην αντεπίθεση. Εντάξει, τώρα πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και για τη στάση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν ξεκάθαροι. Και το λέω γιατί πιστέψαμε πραγματικά σε αυτή τη συμφωνία και πήγαμε σε μια εξαντλητική περίοδο διαπραγματεύσεων με τη γειτονική χώρα και φέραμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα. Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί μιλάμε με μια συμφωνία και όπως αποδεικνύεται από τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, είναι ακόμα πιο εμφανές ότι είναι μια συμφωνία η οποία είναι υποφελής για τη χώρα μας, μια συμφωνία που είναι υποφελής για τη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία προέρχομαι και έχω και μια. Καταφέρει από ό,τι φαίνεται να πείτε στον κόσμο σας. Ο κόσμος νομίζω ότι αντιλαμβάνεται μέρα με τη μέρα. Έχετε και προσωπική άποψη. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται μέρα με τη μέρα, ειδικά μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, πόσο υποφελής είναι αυτή και για την Ελλάδα συνολικά και για τη χώρα μας συνολικά, αλλά και για την Βόρεια Ελλάδα, για τη Μακεδονία και τη Θράκη πιο συγκεκριμένα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς πατήσαμε πάνω στην εθνική γραμμή και την πήγαμε ένα βήμα παραπάνω. Αυτή η εθνική γραμμή ήταν σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες, και ζητήσαμε από τη γειτονική χώρα να κάνει και συνταγματική αναθεώρηση, όπως και έγινε. Και περάσαμε λοιπόν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Με τις τελευταίες αποκαλύψεις, με αυτά λοιπόν που έκανε ο κύριος Καραμαλής το 2008 και με τις επιστολές του και με τη μυστική διπλωματία την οποία ακολούθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλύπτεται ότι αυτοί που είχαν ξεπουλήσει το όνομα, ότι αυτοί που είχαν ξεπουλήσει την Βόρεια Ελλάδα ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο κόμμα και προφανώς. Πρώτη φορά το είδατε στο. Γιατί είχε ενημερώσει, γνωρίζετε εσείς και εσείς δημοσιογράφος, είσαστε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος δημοσιογράφος, γνωρίζατε εσείς το 2008. Ότι υπήρχε τέτοιου είδους επιστολή. Εδώ βγαίνουν κύκλοι αυτή τη στιγμή του Κωνσταντίνου Καραμαλή και λένε ότι δεν είναι επιστολή, ότι είναι μια. Δεν είναι ακριβώς επιστολή, δεν είναι κάτι. Τι είναι ακριβώς? Ένας πρωθυπουργός μιας χώρας το 2008 γράφει μια επιστολή που λέει ότι δεχόμαστε να ονομαστεί Μακεδονία Παύλα Σκόπια στο εξωτερικό και Μακεδονία στο εσωτερικό. Δηλαδή ούτε έργα όμνες η συμφωνία εκείνη την περίοδο. Και στέλνει αυτή την επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τζορτζ Μπους. Εδώ, αντί να ερχόμαστε εμείς και να μας δείχνει η Νέα Δημοκρατία ότι ξεπουλήσαμε την πατρίδα, ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία, ξεπουλήσαμε τη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε ακούσει τα πάντα.
η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς έκανε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, δεν διακυβερνούσε τη χώρα. Δεν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας. Ποια ήταν, τι στάση εσείς είναι αυτή. Είναι στάση εθνικ, είναι υπερήφανη για αυτή τη στάση. Εθνικά υπερήφανη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, η αλήθεια είναι πως αυτή η διαρροή δείχνει ότι δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο μια προσέγγιση στη λογική. Δεν συζητώ κάτι τέτοιο. Θα σας πω ότι υπήρχε εκείνη την περίοδο. Καταρχήν, αν ο Καραμαλής, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία, αν ο Καραμαλής ήθελε να δώσει τα εθνικά δίκαια στη Μακεδονία, δεν θα είχε προτάξει αυτό που ονομάστηκε βέτο στο Βουκουρέστι το 2008. Όταν τη στιγμή της άφιξης με το Air Force One του Πρόεδρου Bush, οι Ηνωμένες Πολιτείες 24 ώρες πριν ξεκινήσει αυτό το κρίσιμο δείπνο, είπαν ερχόμαστε εδώ για να καλωσορίσουμε, και το απεκάλεσε τότε Μακεδονία το κράτος αυτό, ο Μπους, στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ο Καραμαλής λοιπόν δεν θα είχε ποτέ προτάξει το βέτο για τα Σκόπια στο Βουκουρέστι, πληρώνοντας ένα πολύ ακριβό τίμημα στη συνέχεια για την αντίθεσή του αυτή προς την συλλογική θέση των Δυτικών στην Ατλαντική Συμμαχία, αν ήθελε να τα δώσει όλα όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος στο περιεχόμενο της επιστολής. Κύριε Παναγιώτοπουλο, συγγνώμη. Μην με διακόπτετε. Η επιστολή αυτή είναι πραγματική. Κυρία Υπουργέ, όχι, κυρία Υπουργέ. Είναι αληθινή αυτή. Αφήστε να σας απαντήσω και για την επιστολή. Εγώ δεν κρύβομαι, κυρία Υπουργέ. Δεν κρύβομαι και μέσα στην παράταξή μου. Έχω άποψη, είμαι συνεπής. Υπηρετώ το κοινωνικό και πατριωτικό πρόσημο του φιλελευθερισμού της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θέλω να ακούγομαι. Θα παρακαλέσω, θέλω να ακούγομαι. Λέω λοιπόν για να ακουστώ. Η επιστολή αυτή περιέχει ορισμένα εργαλειακά στοιχεία, τα οποία είχαν ανταλλαγή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αφορούν προτάσεις του Νίμιτς, όχι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, και ξαναλέω, είναι επιστολή την οποία υπογράφει και ξαναλέω, ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, βεβαίως, όταν ο Νίμιτς, Καραμαλής. Κυρία, δεν είναι επιστολή κυρία του Νίμιτς προς τον Τζορτζ Μπους. Κυρία Υπουργέ, μην ρίχνουμε στάχτη. Γνωρίζετε στα μάτια. Καμία στάχτη. Ίσως δεν γνωρίζετε. Είστε νεοτάτοι και πολύ δυναμικοί. Και θα χαρώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να είστε στη Βουλή, στην αντιπολίτευση, θα έχετε δουλειά. Θέλω όμως να σας τονίσω το εξής, ότι όταν υπάρχει ειδικός απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εν προκειμένου ο Μάθιου Νίμιτς, ο Μάθιου Νίμιτς θέτει προτάσεις και υποχρεούνται οι κυβερνήσεις να συνομιλήσουν και πάνω στις προτάσεις αυτές. Και τι είναι η επιστολή επί της προτάσεως. Λοιπόν, το τι σημαίνει και το τι που οδηγήθηκε τότε το Σκοπιανό, θα το διαπιστώσετε από το βέτο του Βουκουρεστίου. Δεν μπορεί να αλλοιώνεται ιστορικά γεγονότα δεδομένα και μη αμφισβητούμενα, επικαλούμενη μια επιστολή την οποία. Γιατί δεν τη βγάζατε τόσο καιρό, αφού είστε οι πατριώτες του ΣΥΡΙΖΑ που δώσατε τη Μακεδονία με μια συμφωνία ντροπή. Γιατί δεν βγάζατε την επιστολή Καραμαλή τόσο καιρό. Πρώτον, δεν την είχατε. Μα τι λέτε τώρα. Υπάρχουν στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν στη διαδικασία ανταλλαγής επιστολών με την Αμερικανική κυβέρνηση και υπάρχει και στα αρχεία του Μαξίμου. Γιατί δεν τη βγάζατε, εσείς, προτιμήσατε Μαξίμου, τις διαρροές σε εφημερίδες που παίζουν Μαξίμου, το ρόλο του Clint Eastwood. Αφήστε με να γνωρίσω με το, καλύτερα, πρέπει να θυμηθείτε με το Magnum, με το Magnum 357. Λέτε. Αυτό το ρόλο παίζουν οι εφημερίδες για να χτυπήσετε τώρα τον Καραμαλή. Τρεις μέρες πριν εγκαταλείψετε του Μαξίμου, πριν εγκαταλείψετε τα έδρανα της εξουσίας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αφήστε με να γνωρίσω. Αφήστε τον Καραμαλή στο ύψος του. Αφήστε τον Καραμαλή. Όχι, δεν γνωρίζετε, κυρία μου. Δεν γνωρίζετε. Δεν αφήσατε υπογράψατε τίποτα. Μια συμφωνία ντροπή. Σας έχει κράξει όλη η Μακεδονία και όλη η Ελλάδα μισό για τη συμφωνία ντροπή και ισχυρίζεστε κάτι για τον Καραμαλή που είναι ψευδές. Μην λερώνετε τον Καραμαλή. Είναι πολύ ψηλά ο Καραμαλής, όπως είναι ψηλά και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς. Δεν μπορείτε να το λερώσετε στο παραπέντε. Να σας πω λίγο κάτι. Με αστείους ισχυρισμούς. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο και με δημοσιοποίηση μεμονωμένων κειμένων που δεν έχουν καμιά σχέση με την ουσία των θέσεων και της κυβέρνησης Καραμαλή και της κυβέρνησης Σαμαρά και της αυριανής κυβέρνησης του κυρία Κουτσοτάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να υποβάλλω. Είναι πολύ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ για να χτυπήσει τον Καραμαλή και να μειώσει το εθνικό του κύρος και την προσφορά του στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Να υποβάλλουμε και ερωτήματα, έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ πρόσφατα όλα αυτά. Αλλά όταν ανοίγετε τέτοια θέματα θα παίρνετε απαντήσεις. Εγώ γεννήθηκα στην παράταξη αυτή, υπερασπίζομαι τις διαχρονικές αξίες
του πατριωτισμού και του κοινωνικού φιλελευθερισμού και δεν θα μου κάνει τάκλιν η κυρία Υπουργό. Εδώ και δύο χρόνια τάκλιν δεν θα μου κάνει, κύριε Υπουργό, διότι τα τάκλιν της είναι και αντικανονικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παναγιωτόπουλο, επειδή λέτε τώρα, στο σήμερα, αν έρθουμε, έτσι, ότι αυτή η συμφωνία είναι επιζήμια. Όμως είναι μια διεθνή συμφωνία την οποία θα τηρήσετε. Και μπαίνετε σε μια διαδικασία ότι θα τη βελτιώσετε αυτή τη στιγμή. Αυτό λέτε. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Θα σας πω κάτι. Καταρχήν, εγώ επιμένω ότι η συμφωνία είναι επιζήμια. Παράγει αποτελέσματα αρνητικά για τη χώρα. Η χώρα και μια κυβέρνηση σοβαρή. Μην με διακόπτετε, κυρία μου. Μην με διακόπτετε. Θα πρέπει οι διαιτητεύοντες να σας βγάλουν κόκκινη κάρτα. Απαντήστε σε αυτό. Παρακαλώ. Να σας απαντήσω. Για να απαντήσω πρέπει να με αφήσει. Ή κατά τα άλλα συμπαθείς, κυρία Υπουργός. Ελάτε. Δεν έχω προσωπικά μαζί της, εσά είστε συμπαθείς. Κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, είμαι σαφής. Η Νέα Δημοκρατία λέει μια διεθνή συμφωνία παράγει αποτελέσματα. Δεν λαϊκίζουμε ως Νέα Δημοκρατία να πούμε θα τη σκίσουμε, πώς έλεγε τα μνημόνια ο Αλέξης. Θα τα σκίσω τα μνημόνια, έλεγε. Δεν μπορούμε να πούμε θα τη σκίσουμε τη συμφωνία, παρόλο που εγώ θα το ήθελα. Θα ήθελα το Μητσοτάκι 8-9 Ιουλίου να σκίσει τη συμφωνία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα ήταν ψευδές, θα ήταν λαϊκισμός του εσχής του είδους. Προσέξτε όμως τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να πατήσουμε σε πολλά σημεία τα οποία παραβιάζουν οι Σκοπιανοί. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το φαραωνικό αυτό άγαλμα, εξακολουθεί να υπάρχει στο κέντρο των Σκοπίων. Σε ό,τι αφορά τα μακεδονικά προϊόντα, αρνούνται να ακολουθήσουν ακόμη και τις ελάχιστες δεσμεύσεις που ανέλαβαν με την υπογραφή τους στη συμφωνία και την παραβιάζουν κατάφορα. Εάν υπάρξει μια κυβέρνηση, όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας, η οποία πραγματικά πονάει τον τόπο και πονάει το θέμα της Μακεδονίας, μπορεί να πατήσει σε πολλά νομικά και πραγματικά ζητήματα. Ναι. Βεβαίως σε πολλά νομικά και πραγματικά ζητήματα και να βελτιώσει άμεσα την κατάσταση. Αν και εγώ θα ήθελα, να την βάλουμε στην άκρη. Συγγνώμη, ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ακούσει δύο απόψεις από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που δέχονται τη σύνθετη ονομασία και αυτοί που δεν δέχονται καθόλου καμία σύνθετη ονομασία. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό? Η δική μου άποψη είναι η εξής. Αν η κυβέρνηση δεν είχε δημιουργήσει αυτά τα τετελεσμένα, γιατί όπως ξέρετε την πίεση έπρεπε να τη μεταφέρουν στο ΖΑΕΦ. Οι νατοικοί θέλαν οπωσδήποτε συμφωνία λόγω του θέματος των αγωγών και της σημασίας που αποκτούν τα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως ξέρετε, τα παρακολουθείτε, επανασχεδιάζεται ο ενεργειακός χάρτης της ευρύτερης περιοχής. Και αυτό που κρίνεται είναι αν θα μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εξού και το brand fair Ρωσίας και Αμερικής στην περιοχή των Βαλκανίων και στην ευρύτερη περιοχή που ανήκει και η Ελλάδα. Άρα, αντί λοιπόν η κυβέρνηση Τσίπρα να μεταφέρει την πίεση στο ΖΑΕΦ και να τον υποχρεώσει να παραδεχθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με το Μακεδονικό Βασίλειο, ότι δεν του ανήκει δεν η Μακεδονική Εθνότητα. Το άρθρο λέτε, κυρία μου, εσεί δεν την έχετε διαβάσει. Του αναγνωρίσαμε και ταυτότητα μακεδονική. Του αναγνωρίσαμε και γλώσσα μακεδονική, του αναγνωρίσαμε και εθνικότητα μακεδονική. Η επιστολή Καραμαλή τι αναγνωρίζει είναι σε σχέση με τη γλώσσα και την εθνικότητα? Δεν ξέρετε να διαβάζετε στις ιδιωδώσεις και τις επιστολές. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά να διαβάζω. Και ξεχνάτε, το βέτο στο Βουκουρέστι, το οποίο μας κάνει, υπερήφανους. Ωραία. Και ως Έλληνες και ως Νεοδημοκράτες. Ποια ήταν η εθνική γραμμή στο Βουκουρέστι, τότε που ο Καραμαλής συγκρούστηκε ακόμη και με τους Αμερικανούς, κάτι που το πλήρωσε στη συνέχεια και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Κάτι που δεν τολμήσατε να κάνετε εσείς. Που λιώσατε πολλά ζευγάρια σπορτέξ στα νιάτα σας σε πορείες προς την Αμερικανική πρεσβεία και προκειμένου να κρατήσετε τις καρέκλες, τα δώσατε όλα. Κύριε, και στους Αμερικανούς και στους Γερμανούς. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση εθνικά υπεύθυνη που να βελτιώσει τα άσχημα πράγματα που κάνατε. Τη σύνθετη ονομασία θα τη δεχόσασταν? Ακούστε. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να πάει πίσω στο Βουκουρέστι. Πίσω στο Βουκουρέστι. Ναι. Και να πει ότι από τη στιγμή που οι Σκοπιανοί δεν δέχθηκαν όλη αυτή τη διαδικασία που συζητήθηκε τότε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Και όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση από μηδενική βάση, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι δεν τους δίνεις τίποτα, μα τίποτα. Λες ξεκινάω από μηδενική βάση, αυτά μας ανήκουν, αυτά δεν σας ανήκουν, ελάτε να βρούμε λύσεις. Σας πληροφορώ, ήταν τόσο πιεσμένος ο ΖΑΕΒ
που θα δεχόταν. Να μοιράσουμε μετά λίγο από το χρόνο καλύτερα. Θα δεχόταν μια λύση. Κυρία Χατζηγεωργίου, ακούσατε πολλά τώρα. Πρέπει τώρα, να απαντήσετε. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά, όχι μόνο από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αλλά νομίζω τα τελευταία περίπου δύο χρόνια όπου έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ακούσει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ξεπουλούσε ποτέ τη Μακεδονία, ότι θα σκίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα δεν θα τη σκίσει, απλά θα την θα δει να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι με τη σύνθετη ονομασία, δεν ήταν ποτέ κάτι που δεν ισχύει. Μας έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα σε σχέση με, την Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς λοιπόν πήραμε μια απόφαση και υπογράψαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη συμφωνία. Και είμαστε υπερήφανοι για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός, γιατί ξαναλέω, διατηρήσαμε την εθνική γραμμή και την πήγαμε ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό το ένα βήμα παραπέρα έχει να κάνει ότι αναγκάσαμε τη γειτονική χώρα να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τη στιγμή που 140 χώρες σε όλο τον κόσμο είχαν αναγνωρισμένη τη γειτονική χώρα ως Μακεδονία, εμείς αναγκάσαμε τη γειτονική χώρα να αλλάξει το συνταγματικό της όνομα και να ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία και φέραμε μια συμφωνία που ανοίγει δυνατότητες και στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στη χώρα συνολικά. Και τι δυνατότητες δίνει? Αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα με την άλλη γειτονική μας χώρα, με την Τουρκία, με βάση την ΑΟΣ της Κύπρου και ούτω καθεξής και την προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολή. Και ενώ η Τουρκία διεκδικούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ελέγχει τον εναέριο χώρο της γειτονικής μας χώρας, της Βόρειας Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, αυτή η δυνατότητα έχει δοθεί στις δικές μας ένοπλες δυνάμεις. Ο ελληνικός στρατός βρίσκεται στη Βόρεια Μακεδονία και ελέγχουμε το FIR των γειτόνων μας. Άρα, η λογική μας ποια ήταν όλα αυτά τα χρόνια? Να δημιουργήσουμε ασφάλεια και ειρήνη στην περιοχή των Βαλκανίων, κάτι που επετεύχθη, και να αποτελέσει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα και συνολικά η χώρα μια πραγματικά δύναμη, σημαντική και ουσιαστική στη Βαλκανική. Να είναι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα το επίκεντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και αυτό έχει επιτευχθεί και νομίζω ότι οι πολίτες και της Βόρειας Ελλάδας το καταλαβαίνουν καθημερινά, αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες που μας ανοίγονται μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όσα περί πατριδοκάπηλα σχόλια ακούστηκαν. Ναι, απλώς βάλτε μια τελεία, παρακαλούμε, ολοκληρώστε, δεν θα έχουμε χρόνο. Κύριε Παναγιωτόπουλο, τώρα εσείς δεν έχετε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ για το κομμάτι της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θεωρείτε ότι έτσι κι αλλιώς έχει πολιτικό κόστος για την προηγούμενη, για την κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία? Αυτό είναι μια δική σας ανάγνωση. Αλλά εσάς τώρα το θέμα σας. Το θέμα σας είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μικρότερα κόμματα που παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική θέση, γιατί άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη από την